Καλησπέρα, 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 καλησπέρα. Το πρωί έκανα εκπομπή με δύο κομμουνιστές. Τώρα θα κάνουμε βασιλιά. Εντάξει, πολύ καλύτερα. Καλύτερα είμαστε. Πολύ καλύτερα. Ήρθε ο άλλος το πρωί και φορούσε μια μπλούζα με σφυροδρέπανο, αστέρι. Γιατί λέει, επειδή είναι της Αμερικής η φάση τώρα στην έκθεση, θα κυκλοφορεί αυτός διαφορετικά. Εμείς θα στηρίξουμε συλλαλητήριο αύριο αρχικά. Συλλαλητήριο. Βέβαια, βέβαια. Μάλιστα, τι... Μακεδονία τα γνωστά είναι. Αυτό. Μία είναι ελληνική. Δεν υπάρχει. Δεν είπε τίποτα για τη Μακεδονία. Ναι. Δεν υπάρχει βόρεια, νότια, πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά. Δεν είμαστε είναι κάτω. Μία. Εμείς δεν είμαστε κάτω τώρα. Όχι, εμείς είμαστε Μακεδονία μόνοι. Αφού αυτή είναι η Άνω, εμείς πώς. Αυτή είναι η Βόρεια, υποτίθεται. Βόρεια ή Άνω. Βόρεια, έτσι έτσι. Άνω Βόρεια. Άνω Βόρεια, κάτω δεξιά. Βόρεια, δεξιά, κάτω αριστερά πρέπει να είναι. Ενημερώνω με χρήσανθε τώρα. Ναι, 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 παρακαλώ. Από την ενδοεπικοινωνία μου ότι μας δίνουν 1-16 το να τελειώσει η εκπομπή. Ναι. Λέει Παοξής Μαριανός, στο θάνατο θα υπάρχει την παράθεση. Έχω κάνει με Κόλκα, Τζορμπατζόγλου, ναι. Σακισλόγλου, Ζαγόρα, όλοι φύγανε. Ακριβώς και ήμουν εγώ, όλους έδιωξα. Ακριβώς η αναλογία που είναι στον οπαδικό, στην οπαδική κατάσταση. Όχι. 1-6, 1-7. Δεν είναι στην οπαδική. Πού, στη μηντιακή. Στη μηντιακή, λες. Ελέγχεται τα μηντια όλα κτλ. Πετάγομαι εγώ από εδώ, πετάγομαι από εκεί, πάω από εκεί, βγαίνω από τα ξύλα, βγαίνω προσπαθήσω, από τα ξύλα. Προσπαθήσω, παλεύω, εντάξει. Κάνεις ένα τίμιο αγώνα. Λίγο σούμο κάνω. Λίγο σούμο. Όχι, δεν σε βλέπω σε σούμο. Εγώ είμαι, έχω σημασία. Εμένα με είχαν πει ότι τα κιλά σου είναι πολύ περισσότερα, αλλά εγώ τώρα που σε είδα και σε γνώρισα, γιατί μία εβδομάδα είναι ημέρα να σε γνωρίζω, έχω μείνει εντυπωσιασμένο από αυτά. Είναι ζηλιάριδες αυτοί. Με ζηλεύουν επειδή είμαι πιο όμορφο. Ειδικά αυτό που λείπει σήμερα, γιατί πήρε το 43ο τριήμερό του μέσα στο καλοκαίρι. Όχι, όχι, μην αφήνει εχμέ εναντίον του Σταύρου, Παύλα, φίλου μου. Δεν είναι εχμή, είναι μια νόμιμη άδεια. Επειδή έλειψε δηλαδή 68 μέρες από τις 90 του καλοκαιριού. Από ό,τι κατάλαβα. 68 έλειπε για δουλειά. 22 ναι. Πήρε άδεια. Και ας φύγει και ένα τριήμερο, ας τον ξεκουραστεί. Καλά, μην λε, έλεγα εγώ. Ας τα έχουμε, την παράγοντα πάντα θα υπάρχουν. Έτσι, έτσι. Τι έχουμε τώρα εδώ, πήγε χθες το βράδυ τον Πρωθυπουργό, τον υποδέχτηκε Μακεδονία Παλάς. Όχι, όχι. Τι, θα πας τώρα. Με αφήνει παγιαρά διάφορα η πολιτική. Όλη η πολιτική σκηνή. Όλοι. Επειδή ήρθε τώρα στην πόλη μας, δεν. Όχι. Πρέπει να πει σήμερα ναι. Πώς έχει βιώσει ο βασιλιάς της Διεθνής Εκθέσης Θεσσαλονίκης. Α, Διεθνής Εκθέσης Θεσσαλονίκης. Ναι, πρέπει να καμιά έτσι ωραία ιστορία κτλ. Τότε. Παλιά πηγαίναμε, εμείς και κάναμε και τέτοια. Παλιά υπήρχαν τα Λούνα Πάρκα και τα ξεκινάμε. Γι' αυτό πηγαίναμε. Ναι, εκεί. Η μαύρη μπύρα και τα λουκάνικα. Τα λουκάνικα υπήρχαν μέχρι να πάμε. Μόλις πηγαίναμε, εξαφανίζονταν. Αυτά τώρα είναι στο παρελθόν, δεν υπάρχουν. Βλέπεις ότι τώρα είναι τιμόμενο περίπτερο η Αμερική. Ναι, θα υποκληθούμε. Το μέλλον για τη Θεσσαλονίκη. Ηνωμένες Πολιτείες. Έξω η Ρώσια, Θεσσαλονίκη. Όχι, όχι, ξέρω. Γιατί όχι, γιατί όχι. Πρέπει να είμαστε κοντά στους Αμερικανούς. Στους Αμερικανούς, φυσικά. Έτσι, οι Αμερικανοί είναι φίλοι μας. Έτσι. Το είχε πει και ο Σιμίτης, αν θυμάσαι τότε. Ο Σιμίτης. Όταν εκείνο ήταν. Αναγία μου. Ναι. Ναι, πού τον θυμήθηκες αυτόν. Εντάξει. Oh. Δεν είναι καντεμιά αυτό όμως. Δηλαδή θα πάω το εντάξει, βράδυ, ρε φίλε. Καντεμιά είναι και ο Μητσοτάκης. Θα πάω γκολ να παίξω ένα στοίχημα. Έχει υποθεί λέξη Σιμίτης πριν. Δηλαδή δεν είμαι καντέμις ήδη τέτοιο. Θα αφήνει ήδη τα λεφτά και φεύγει. Εκτός θα το κάνει η εταιρεία αυτό, άμα το βαλτό, για να χάσουμε. Για να τα πάρει η μπάνκα. Πρέπει να τα πάρει και η μπάνκα. Για να τα πάρει, βέβαια. Γιατί να τα πάρει η μπάνκα, πώς θα τα δώσει από τους πικρού. Έτσι, έτσι. Έτσι, έτσι. Λογική, εγώ το ξέρω, ναι. Θα μας πει τώρα η Σοφία με τι έχει γκολμπέτ σήμερα. Έχει γκολμπέτ σήμερα. Μηδενικές γανιώτες και τα γνωστά. Έχει γκολμπέτ σήμερα είναι γενικά σε πολύ ωραίο κλίμα προετοιμασία. Προετοιμάζονται εκεί οι άνθρωποι για πολλά πράγματα. Μια και αύριο ανοίγει και η έκθεση. Δίνει στοίχημα, συγγνώμη, δίνει γκολμπέτ. Πόσα θα τάξει ο Πρωθυπουργός, υπάρχει τέτοιο. 10, 15, 25. Άπειρα θα τάξει, φίλε μου. Άπειρα θα τάξει. Ανώτερο μισθό, κάτω. Όλα, όλα αυτό θα γίνουν. Σχίζω τα μνημόνια, τα ξαναφέρω τα μνημόνια. Εμείς ποτέ δεν το είπαμε αυτό. Σα παρακαλώ. Έχουμε βγει από τα μνημόνια. Ναι. Το είπαν. Δεν είπαν ότι βγήκαμε. Νιώθεις εσύ ότι είμαστε στα μνημόνια. Πάντως δεν πρέπει να αδικήσουμε στον Τσίπρα στο κομμάτι το ότι είναι απίστευτος ρήτορας. Απίστευτος Δημοσθένης σύγχρονος. Δηλαδή είναι. Έχει ένα χάρισμα το οποίο ό,τι και να γίνει, αν κάτσει απέναντί σου ο Αλέξης Τσίπρας, θα τον ακούσεις. Είναι ο νέος θα τον ακούσεις σίγουρα. Ανδρέας Παπανδρέου. Μπράβο. Συμφωνώ σε αυτό είναι, που λες. Πρέπει ένα DNA, κάτι να έχει εκεί. Είναι χαρισματικός σε αυτό. Φυσικά είναι χαρισματικός, φίλε. Γιατί αλλιώς δεν θα ήταν πολιτικός. Ναι. Έχει χάρισμα. Δεν μας είπες, έχει. Πες μας, Σοφία, τι δεν έχουμε είναι. Σήμερα. 15 τέτοια, 25, 35. Όχι. Η γκολμπετ, ό,τι δίνει είναι έγκυρο και νόμιμο. Γκαραντί. Σε τέτοια πράγματα δεν μπορεί να δώσει κάτι. Γκολμπετ. Και ο παπάς μας πουλάνε έγκυρος και νόμιμος είναι. Είναι έγκυρος παπάς, να ξέρεις. Τέλος πάντων. Και η κυρία Μέρκελ, φίλη σου. Αδελφή ψυχή. Είναι η Μέρκελ. Τι έχουμε The Nations Cup, έχουμε τέτοια πράγματα. Έχουμε και μηδενική γκανιώτα στο παιχνίδι Τουρκία-Ρωσία. Ο μπαμπάς μας παίζει εκεί. Ο μπαμπάς Λουτσέσκου, στην Εθνική Τουρκία. Ναι, βέβαια.
Μην τα λες αυτά από τώρα, γιατί κάνα δύο αριανάκια θα με στείλουν τίποτα μηνύματα. Μετά θα λέμε αντεθνικά αυτά. Τρία θα μαλώσουμε την πρώτη μέρα. Για ποιο λόγο να μαλώσουμε? Παίζουν δηλαδή οι Τούρκοι με τους Ρώσους. Ναι. Μάλιστα. Και συμπαθεί τους Τούρκους εδώ σε αυτή την περίπτωση. Για ποιο λόγο να μην συμπαθεί? Τι έχει η φίλη γείτονα χώρα. Γείτονα χώρα και αυτή. Μα δεν είναι. Τίποτα. Πετάξαν κάτι παππούδες μου, κάτι γιαγιάδες μου και τη Μικρά Ασία κάποια στιγμή. Φάγαν καμιά 14 αδέρφια του παππού μου, τη γιαγιά μου άλλα 12. Πολιτικοποιεί την εκπομπή, δεν τη μετέφερε. Εθνικοποιώ την εκπομπή. Βασιλιά λέγεται η εκπομπή. Ήρθε ο Όθωνα και η Αμαλία. Αν θυμάσαι, ναι, κατά τη μικρασιατική καταστροφή. Τότε που να τη θυμάμαι. Ναι, αν θυμάσαι, λέω, αν διάβασε καλά. Διάβασα. Θεωρώ ότι τα διάβασε, έτσι. Ναι. Οι τάξεις, μπράβο. Ο ελληνικό στρατό τότε, μάλιστα, ήθελε να κάνει επέκταση. Έκανε. Φτάσαμε έω. Επέλαση. Στο... επέλαση. Φτάσαμε έω στο Εσκή Σεχή Κιουτάχια Αφιών Καραχισάρ. Έγκλημα. Στα βάθη, έτσι. Και μετά έγινε αυτό το τραγικό γεγονός. Δεν σωστό. Μπορέσαμε, δεν αντέξαμε. Και εμείς κάναμε το λάθος. Απλά μετά οι σύμμαχοι, Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι κτλ. Φερνάντο Σάντος κτλ. Καλά, οι σύμμαχοι ξέρουν ότι πάντα κοιτάζουν πρώτα τα δικά τους τα συμφέροντα. Σωστό. Και αν θέλουν, έτσι. Αν θέλουν. Δεν θέλουν όμως πάντοτε. Έτσι. Γίνονται αυτά τα αποτελέσματα, τα ολέθρια της μικρασιατικής καταστροφής. Το παοξάκι αυτό μπορείς να το φέρεις καλεσμένη στην εκπομπή μια μέρα. Κρεμλίνου, είναι η Μαριπόσα. Την ξέρει εδώ, η Σοφία είναι φίλες. Αυτό το αντικείμενο πόθου. Στο τέτοιο, στο Instagram. Όχι, δεν γιατί είμαστε. Καλά, είμαστε εμείς φίλες, δεν πειράζει. Είστε φιλαράκια. Με την Μαριπόσα, μόνο φίλες. Ναι, καλές. Καλές. Τα λέτε, ας πούμε. Παοξάκι, παοξάκι, όντως. Όντως παοξάκι, τούμπα και τέτοια. Το ότι λες παοξάκι, Χρήστα, δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Παοξάκι, ναι, είναι το, α πούμε, τα δύο πέμπτα των Ελλήνων. Ναι, προσφύγων ή μόνο. Όλων, όλων. Α, εντάξει. Διαχρονικά από την ίδρυση του με Καποδίστρια ή. Πάλι γύρισε το Καποδίστρια. Από τότε. Γιατί καταλαβαίνω τον παπά από τότε μας τον πουλάτε με το λαό του ΠΑΟΚ. Τώρα το πρωτάθλημα του Άρη το 1931, το 1936, οι τίτλοι και τέτοια πράγματα. 28 το πρώτο. 1928. Και τελευταίο το 1946. Μετράνε αυτά, ε. Εμφύλιο είχαμε το 1946, να ξέρεις. Και επειδή είχαμε φίλο, δεν παίζαν μπάλα. Και με τον ΠΑΟΚ παίξαμε. Και τον κερδίσαμε. Και το 28 και το 36 και το 46. 38 και 46. Άκου, φίλε Χρήστα, την τοποθέτηση θα σε κάνω μεταξύ στο ΠΑΟΚ Άρης, επειδή μου είσαι ιδιαίτερα συμπαθής. Άρχισα να του εγνώρισα το τελευταίο δεκαήμερο. Ναι. Έτσι. Δεν μπορούμε. Αδυνατισμένο κιόλας. Αδυνατισμένο. Πού να με γνώριζες και πιο χοντρό. Θα ήμουν πιο συμπαθής τότε. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε δύο διαφορετικά πράγματα εντελώς ανώμια. Θα με αφήσω να τοποθετηθώ και μετά. Δεν θα συγκρίνω δηλαδή ποτέ την ταλιάτα. Τι το κρέας υψίστης ποιότητας. Μάλιστα. Έτσι. Α, ναι, αυτό το βραζιλιάνο. Με τα σουτζουκάκια. Όσο καλά και να τα κάνει μια κυρία τα σουτζουκάκια, είναι σουτζουκάκια, είναι δύο διαφορετικά. Σωστό. Δεν θα συγκρίνω ποτέ τη Χαλκιδική με τη Χαλκίδα. Όπου Χαλκιδική βλέπε ΠΑΟΚ, όπου Χαλκίδα βλέπε Άρης. Μάλιστα. Είναι για μένα, είναι η προσωπική μου άποψη. Αυτό γίνεται βάσει τι, τίτλων. Ναι, βάσει τίτλων. Μιλάμε πάντα για το ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή. Έχεις μετά θα δύο πρωταθλήματα και έχω τρία. Ναι, άκου, αυτά τώρα τα πρωταθλήματα του 1914. Τι, γιατί, και μετά... λίγο μία μέρα πριν την άλλη στην Κωνσταντινούπολη. Ή λίγο πριν τη συνθήκη του Κιουτσούκα Εναρτζή. Εσείς πότε ξεκινήσατε, πότε ιδρυθήκατε. Η ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος μετράει, θεωρώ εγώ, από το 1959, όταν είχαμε ένα ενιαίο πρωτάθλημα και μετά. Γιατί? Γιατί έτσι είναι. Γιατί τότε παίζανε εκείνο. Γιατί μαζευόντουσαν ένα χωριό με ένα καφενείο, παίζανε και ένα παίρνει ένα πρωτάθλημα. Δεν υπήρχε. Προπαγάνδα. 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 Επειδή. Πόσο δίνουνε? Ένα 12 θα συνεχιστεί η εκπομπή. Ένα 12. Ενημερώνουμε τώρα ότι μας δίνουν ένα 12. Θα ζητήσω από Κόλκα να είμαι guest star στην εκπομπή στις συγκεκριμένες μέρες. Ειδικά πριν και μετά την 21η Οκτωβρίου. Αντιβασιλέα. Αντί δεν μπορώ να είμαι. Τι είναι πριν, τι είναι σε πριν. Αντί μόνο παίρνω το αντιπαοξή. Το αντιπαοξή Οκτωβρίου φυσικά. Αυτό. Αυτό είναι το κεντρικό. Σε αντί παίρνω μόνο Οκτωβρίου. Άρη Πάοκ τότε. Το σημείο Οκτωβρίου παίζουμε, ναι. Βλέπεις, να, ακριβώς πριν εδώ, και μετά. Ακριβώς εδώ θέλω να εστιάσω. Ναι. Ότι εσείς έχετε ένα μικρό κόσμο. Το εσείς είναι όλοι αυγιανοί. Εμείς. Που θεωρείτε ότι όλα τα πάντα τελειώνουν σε ένα Άρη Πάοκ. Ένα απλό μάτσο. Για την εκπομπή. Μα ήξερε την ημερομηνία, εγώ δεν την ήξερα. Μισό λεπτό. Ηλίου φαϊνότερο, εσύ ξέρει την ημερομηνία κατευθείαν. Μα ξέρω και με Αστέρα Τρίπολης, α πούμε, πότε παίζω. Και με πότε παίζει με Αστέρα Τρίπολης. Με Αστέρα Τρίπολης. Πότε, άντε και με Αστέρα. 6 Οκτωβρίου. Εγώ λέω δεν παίζει 6 Οκτωβρίου. Πότε παίζω. Θα βάλω στοίχημα. Έλα. Έτσι χωρίς να ξέρω. Πόσο. Να δεις πόσο άλλα πόσο, είναι. Πόσο. Και πόσο. Πόσο. Δεν παίζει 6 Οκτωβρίου. Πόσο. Πόσο. Αυτό είναι το στοίχημα. Ή 6 ή 7 θα είναι. Και το Σαββατοκύριακο. Δεν έχει οριστεί. Το Σαββατοκύριακο εκεί. Το πάω ακόμα στο ξέρω ακριβώ. Ξέρει γιατί το ξέρω. Το... Για πες. Είναι το... τα 40 του πατέρα. Και το έχω τσεκάρει. Την έκτη αγωνιστική δεν το ξέρω. Το πάω. Δεν σκέφτομαι. Όμως, όμως. 21 παίζω με ΠΑΟΚ. Ναι. 15, 14 έχει διακοπή. Δεν παίζω 6 Οκτωβρίου. Παίζω πριν. Παίζω 30 Σεπτεμβρίου. Τα το ξέρω όμως πάλι. Τα 30 Σεπτεμβρίου. 17 Σεπτεμβρίου. Ναι, παίζω... αλλά πολεμάς για να βρει τον αγροτικό αστέρα. Εντάξει, τον, συγγνώμη, τον αστέρα παίζω σήμερα στις 6. Τον αστέρα Τρίπολης. Ναι, πάσε, σεβασμό.
Ριαβόγλου εκεί. Φίλος καλός και ο Ριαβόγλου και ο Κωστάξης ο Τσακίρης. Δεν γνωριζόμαστε, αλλά... Ακρογωνία η λύθη και... Θα... Σε σχέση με τον άλλον εκεί που είδε στον ΠΑΟ κολέγγια αυτά και έχει απλωθεί πολύ στο παρασκήνιο εκεί, ξέρει τα μέσα και τα έξω. Ξέρει τι είναι εκεί. Άριστος. Τώρα. Μικρά Ασία, ένα στη γωνία, ποιο είναι, ποιο τρώει παγωτό εκεί, τι θα σου πει. Έτσι πρέπει. Ξέρει όλα. Έτσι πρέπει. Όλα. Νούμερο ένα στον ΠΑΟΚ. Yeah. Αλλά δεξιά-αριστερά είναι λίγο εκεί, πάει μέχρι Ιπποκράτιο. Μετά δεν προχωράει προς Παπαναστασίου. Παπαναστασίου. Εκεί δεν πάει προς τα εκεί, κατάλαβες. Εύωσμο. Αυτό είναι λάθος. Συγκεκριμένο. Πάει Νεάπολη, Λιούπολη, Πολύχνη. Στον Εύωσμο είναι όλη Αυγιανή κατεύθυνση. Στον κυτρινό μαύρο Εύωσμο δεν πλησιάζει. Αυτά είναι γραφικότατα. Δεν θέλω να με λες τέτοια. Εγώ σε έχω τοποθετήσει στο μυαλό μου σε άλλο επίπεδο. Ναι, άλλο αυτό. Δεν θα αρχίσει τα κυτρινό μαύρα στρατόπεδα και τα τέτοια. Εγώ να ξέρει, είμαι πάρα πολύ αντικειμενικό. Δηλαδή θεωρώ ότι φέτο ο Άρης εύκολα. Τα πρωταθλήματά μα τα έσβησε. Εύκολα ο Άρης πιστεύω ότι θα είναι στην πρώτη πεντάδα. Η Goal Bet δίνει για πρωτάθλημα. Τον Άρη, πόσο μας δίνει, δώσε το, πες μας το 125 δώρο. Ποσοστό. Το δώρο, μπορούμε, το δώρο. Μπορούμε 125. Πολύ εύκολα να το δούμε αυτό, για να γνωρίζουν έτσι και οι ακροατές. Είτε συνδέεστε από υπολογιστή, είτε συνδέεστε από κινητό, χωρίς να έχετε λογαριασμό έτσι, μπορείτε να μπείτε στη σελίδα και να το δείτε κατευθείαν. 125, στο λέω εγώ. Δεν έπεσε. Είμαστε... Δεν με έχεις τη εμπιστοσύνη. Δεν έπεσε, έχω, αυτά σε έχω. Πήγε 124,6 τώρα. Μετά τους δύο θεριάμβους που κάνατε αυτές τις ισχυρότερες ομάδες και ρίξατε και τη Λαμία. Και τη Λάρισα. Αλήθεια, έχει το μακροτεχτεί το Πανελλήνιο. Λοιπόν, όμως το ξαναλέω, φέτος Ελλάδα ο Άρης είναι μια πάρα πολύ αξιόλογη ομάδα. Είναι. Και θεωρώ ότι εύκολα θα είναι στην πεντάδα. 125? Όχι. 100. 100. 125 ήταν 12, 25. Πέσαμε όπως βλέπεις. Έδινε 250 ξεκίνησα. Μια ανάσα. Άρα είμαστε κοντά. Ο ΠΑΟΚ πόσο δίνει ο ΠΑΟΚ? 2,25. Έχει μια διαφόρουλα, ε. Έχει μια διαφόρουλα. Ως... Πες ότι έπαιζες στοίχημα τώρα. Λέμε ότι έπαιζες. Εγώ παίζω, όχι πλες. Πες ότι έπαιζες. Όλη αυτή η τάξη παίζει. Παίζει στοίχημα. Παίζω. Με το ξέρω. Παίζω τα πάντα. Παίζω και όταν κοιμάμαι, να το θυμάσαι αυτό. Αυτό πώς γίνεται. Παίζω, γιατί έχω άτομα δικά μου. Α, που τα έχω κατευθύνει. Παίζουν αυτοί. Παίζουν αυτοί, ναι. Τι θα έπαιζες. Τι θα βάζεις ένα ευρώ. Στον ΠΑΟΚ ή στον Άρη. Ένα ευρώ δεν θα βάλω ποτέ. 100 ευρώ. Εννοείται στον ΠΑΟΚ. Θα βάζες. Εύκολα. Χαμένα λεφτά. Και πολύ περισσότερα. Πέρσι τα βάλες. Πέρσι τα βάλα. Πέρσι ήταν η μεγαλύτερη ληστεία που χάθηκαν αυτά τα χρήματα. Δηλαδή το κατηγορώ του Ζολά. Εμείς είμαστε με Goal Bet. Διότι έμειναν τα λεφτά στην εταιρεία. Εντάξει, με αυτή την έννοια. Ληστεία ήταν το περσίνο. Ήτανε. Γιατί το πετάξατε το... Εμείς το πετάξαμε το χαρτάκι. Ληστεία με οπλοφορία, γιατί μπήκε με το όπλο μέσα. Το χαρτάκι, έτσι. Όχι χαρτάκι. Τι ήτανε, το ρολό. Το έκανε βιντεάκι. Το ρολό ταμιακής. Μου το έκανε βιντεάκι ο Σταύρος. Που έλεγε ζυγίζει τόσο και μετά το αυτό που ζυγίζει ένα κιλό έγινε χαρτάκια. Αυτό που έγινε. Χίλιοι μάγοι μαζί να προσπαθήσουν να το κάνουν, δεν ξαναγίνει. Εσείς το πετύχατε αυτό, μόνο σας. Να κινείται ο προπονητής κατά μήκος, ο άλλος τουλάχιστον από μία απόσταση 25 μέτρων, να πετάξει το χαρτάκι, την ταμιακή, τι ήταν τέλος πάντων, κάτι ανάξιο λόγο, έτσι, και να τον πετύχει. Και ο άλλος φυσικά σοριάστηκε κάτω. Μπράβο, έτσι. Παλικάρι. Άγιος άνθρωπος για σας. Ε. Τι χαρά, παιδιά. Μαγική μέρα, φαντάζομαι. Να είμαστε ειλικρινεί τώρα. Πώς δεν βγήκατε στο δρόμο. Αντίστροφα, δεν γινόταν και εσύ το ίδιο. Όχι, όχι. Εγώ θεωρώ ότι. Εσύ ήσουν, επειδή είσαι τη ηλικία, ήσουν στο Βόλο εκεί με το Πάνο μαζί με του άλλου. Ή... Ήμουνα 12 ετών τότε. Α, δεν πήγες. Α, δεν θα πήγαινα. Όχι. Δεν, όχι. Δεν είσαι από αυτού δηλαδή. Δεν είμαι τέτοιο τύπο. Όχι. Όχι. Μάλιστα. Εντάξει. Είμαι αντικειμενικότατο. Πιστεύω. Αντικειμενικότατο παόξη. Εγώ τρελαίνομαι. Αντικειμενικότατο με την έννοια τρελαίνομαι. Η έπαρση, α πούμε, τώρα που σα διακατέχει. Γιατί να ξέρει. Εγώ λέω χαμηλά την μπάλα. Ο Άρης θέλω να βγει Ευρώπη. Αυτό είναι ο στόχο μου. Αν μπορέσω. Και κάνω κάτι παραπάνω. Τι είναι το παραπάνω, Χρήστα, για αυτό τρίτος. Γιατί αυτά γράφονται. Τρίτος. Ποιο να περάσει δηλαδή. Τον πρωταθλητή, να μείνει πίσω από τον πρωταθλητή. Να αφήσω έξω, πίσω την ΑΕΚ, ας πούμε. Πρόσεξε. Ναι. Αγωνιστικά. Δεν είμαι χαζός. Ξέρω ότι δεν είναι μόνο αγωνιστικό το παιχνίδι. Άρα, μισό, για όσους Αριανούς λένε θα πάρω το πρωτάθλημα, θα βγω δεύτερος, έχω τον Μπρούνο Γκάμα και τον Μαυράη, να τους πω και τον Μπρούνο ότι δεν παίζουν μόνο αυτοί. Και τον Μπρούνο Κόντι να είχες. Το μεγάλο δεξί εξτρέμ. Δεν παίζουν μόνο αυτά τα μπάλα. Παίζει ο Τίγρης, ο Ιβάν, ο Γραμμένος, η Ενώσεις. Φίλε μου, καλέ, παίζει και η επένδυση. Γιατί άμα μιλήσουμε με σκληρά μαθηματικά, γιατί τα πάντα στη ζωή είναι μαθηματικά. Αυτό τα λέγει ο Μαρινάκης, πρόσεχε. Είναι σκληρά μαθηματικά. Επενδύστε χρήματα στο ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ έδωσε φέτος για ένα ποδοσφαιριστή του 5 εκατομμύρια ευρώ, τον Τζαμπά, τον 20χρονο. Εγώ θεωρώ αυτό είναι 23-24. Και εδώ δώσε... κάτι γίνεται. 5 εκατομμύρια. Και όχι, όλο το budget του Άρη φέτος είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ή κάνω λάθος. 3 είναι, ναι, κάπου εκεί. Εκεί είναι. Το αγωνιστικό είναι γύρω στα 3 εκατομμύρια. 2,5 με 3 εκατομμύρια. Πρόσεξε όμως.
λάθος παράδειγμα μου φέρνεις. Πες μου. Γιατί τα 5 εκατομμύρια στο Ζαμπά σε ομάδα της Τσετσενίας. Πάλι ψάχνει ότι κάτι άλλο ξέρεις, γίνεται. Όχι. Αν το δω γραμμένο θα το πιστέψω. Δεν το πιστεύω εγώ. Τι να σε φέρουν το συμβόλαιο, θέλεις. Δεν το πιστεύω. Παίχτης, ο οποίος ήρθε πέρσι από τη Βραζιλία, 19 χρονών όπως λες. Δεν έχει παίξει τίποτα. Δεν έπαιξε κάπου. Να πεις ότι τον είδα στο Europa League να περνάει δύο παίκτες, να κάνει ένα σούτ, να βάζει γκολ και να δώσω πέντε. Κάτι υπάρχει, ρε φίλε. Τώρα τι υπάρχει, να σου πει. Υπάρχουν αυτά στο ποδόσφαιρο. Υπάρχει και ο Άρης πήρε άλλους παίκτες έτσι. Όχι τέτοια λεφτά. Σε μιλάς μικρότερα. Για εποχή Αμπρέου, τέτοια. Σε μικρότερα μεγέθη. Όχι, κάτι υπάρχει εκεί τώρα. Με Ρωσία αυτό και τα λοιπά. Γιατί ψωνίζει μόνο από Ρωσία, Ιβάν. Καλά, αυτό το ξέρω. Να σε πω και κάτι και ούτε μπορώ να το κρίνω ποτέ. Ο άνθρωπος είναι αλάθητος. Ό,τι θέλει μπορεί να κάνει. Θέλει από Ρωσία να ψωνίσει, από Ρωσία να ψωνίσει. Προφανώς και εκεί. Αναμφίβολα. Έχει τα κονέ. Θα μπω εγώ στην τσέπη του, ο άνθρωπος έχει τα χρήματα. Τα δίνει. Τα δίνει. Ξέρεις, έχουν πολύ χρήματα μόνο για επίδειξη. Έχω γνωρίσει πολλούς τέτοιους στη ζωή μου. Κουβαλάνε μαζί τους χρήματα για απλή επίδειξη. Τα αγοράζουν κιόλας από ανθρώπους που πουλάνε χρήματα. Βγαίνουν στους δρόμους για να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να δούνε, να δει κάποιος τρίτος. Είχαμε κάποτε, όταν είχαμε κάποιον ένα συνονόματο, ένα συνεπίθετο, θα τον πω απ' έξω. Που το έκανε αυτό. Ναι, βλέπεις. Που πουλούσε, όχι που είχε. Από πουλούσε. Εντάξει, δεν είναι εύκολο είναι αυτό. Ναι. Κατάλαβες κιόλας. Ναι, βέβαια. Η κοινωνία είναι μικρή. Έτσι. Ειδικά μικρή. Στη Θεσσαλονίκη. Ξέρεις λίγο που θέλω να αλλάξω λίγο θέμα. Πες, πες. Να πω, είδα στην Nova Sports το Μονακό Μαρσέιχ. Και μία φάση που σκοράρει ο Μίτρογλου. Ναι. Αυτό ο σέντερφορ. Κοιτάει την κάμερα και αυτή. Και κάνει μετά ο Μίτρογλου μια εκπληκτική ενέργεια. Αλλάζουμε τώρα θέμα, αλλά δεν πειράζει, δεν μιλάμε μόνο για Πάο και Άρη. Πηγαίνει στον Μπαγιέ, αυτό τον απίστευτο ποδοσφαιριστή. Πολύ καλός, ναι. Απίστευτος ποδοσφαιριστής. Ο οποίος έχει κάνει τη σέντρα. Θα πω καρύπ να τον πάρει του χρόνου. Ναι. Θα πάμε μετά. Ναι. Κάνει μια σέντρα από δεξιά, τέλεια, ζυγισμένη όπως με τα χέρια. Μπορεί να μην την έδινε τόσο καλά την μπάλα. Ναι. Και τη στέλνει στα δίχτυα ο Μίτρογλου. Και ο Μίτρογλου στον πανηγυρισμό του κάθεται στα πόδια όπως χειροτενούνται οι σερ, κάπως έτσι. Παίρνει το πόδι. Ναι, παίρνει το πόδι του Παγιέ, το τοποθετεί στο γόνατό του και όχι το χαϊδεύει απλώς. Το φυλάει. Τώρα αν το φυλάει με γλώσσα δεν ξέρω. Ναι. Πάντως το φυλάει σίγουρα. Ωραίος. Υποκλίνεται δηλαδή στον άνθρωπο που του έδωσε τα δύο τρίτα του γκολ. Εκτιμάει δηλαδή το ψωμί από που το παίρνει. Και με αυτή την κίνηση που έκανε επίσης, να σου πω ότι δεν θα βγει από την 11 ξανά. Γιατί είχε κάτι προβλήματα, έμπαινε, έβγαινε και τα λοιπά. Τώρα που είναι κολλητός του Παγιέ, δεν θα έχουμε προβλήματα τέτοιες. Όλες τις ομάδες συμβαίνουν και αυτά. Ναι. 5 εκατομμύρια για Ζαμπά. Το πίστευσες τώρα δηλαδή. Εγώ πιστεύω να ξέρεις πάντα τον πρόεδρο μου. Τον πρόεδρο σου. Έχω αρχές αυτό. Είναι ένας άνθρωπος. Δεν φώναζε το σύστημα, ο ΠΑΟΚ θέλει. Όχι, όχι ποτέ. Δεν το έλεγες αυτό. Εγώ δεν το φώναζα αυτό σε περίοδο Παντελάκη. Σε περίοδο Παντελάκη που ήταν πιο ισχνά τα οικονομικά. Έτσι δεν τον έλεγε ο Μίμης. Ναι, έτσι δεν τον έγραφε ο Τέος. Ναι. Έχουμε διαβάσει λίγο ιστορία, να ξέρεις. Λοιπόν, αυτό είναι καλό. Παντελάκης, μάλιστα. Καλός πρόεδρος ήταν. Είναι καλός πρόεδρος Παντελάκης. Και ο φέτος ο Άρης έχει και πολύ στιβαρή διοίκηση. Έτσι. Στιβαρή διοίκηση. Αλλά κοινοσάρα, είδες που έβγαλε το πρωί ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος. Ηνωμένες Πολιτείες, in God we trust και τέτοια. Αμερικανικές σημαίες έχει βάλει ο Καρύπ. Ο πρόεδρος σας είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να σας τύχει. Ό,τι καλύτερο. Πίστεψέ με. Γιατί έχει γνώση του αντικειμένου. Είναι νεαρός. Είναι νεαρός με εξαιρετικές φιλοδοξίες. Αλλά πέρα το ότι είναι νεαρός, είναι εξαιρετικά έμπειρος. Και τα λέω αυτά από προσωπική πείρα. Ο πρόεδρος. Ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ο πρόεδρος κινεί τα νήματα. Αυτός δίνει τις κατευθύνσεις. Φυσικά αυτός. Ακριβώς. Ο Άρης τα τελευταία. Εσύ τώρα, σαν Αβγιανός, έχεις πρόβλημα. Δηλαδή, έχεις κάτι το οποίο. Θα σου πω το πρόβλημα. Ναι, πες, το έχω πει και τον συζητάμε. Ναι, φυσικά. Το πρόβλημα που υπήρχε με τον Καρυπίδη είναι ότι τα πρώτα χρόνια. Δεν είναι και πολλά τα χρόνια. Έτσι που θα ακούγεις κάποιος, θα νομίζει ότι καμιά δεκαετία στον Άρη. Πάμε στον τρίτο. Τα πρώτα χρόνια δεν είναι. Ωραία. Στην αρχή. Το χρόνο της ΓΑΜΑ Εθνικής είναι και φυσιολογικό. Όταν δεν ανέβηκε. Τέταρτος χρόνος είναι τώρα. Ναι. Το χρόνο, στη ΓΑΜΑ ανέβηκε. Ναι. Ήρθε, ανέβηκε κατευθείαν στη ΓΑΜΑ. Στη ΒΙΤΑ, εκείνη τη χρονιά λοιπόν, δεν είχε οργάνωση. Δεν είχε στελέχη. Ναι. Στελέχη θέλει ακόμα και τώρα. Θέλει. Αυτό θέλω να πω. Έχει. Καμία σχέση. Μέρα με νύχθαμε πέρσι. Ναι. Πέρσι είχε το Μυροφορίδη. Ναι. Πρόπερσι δεν είχε τίποτα. Γι' αυτό δεν ανέβηκε. Γιατί ήταν μόνος του. Είναι είχε την αίσθηση ότι ό,τι έκανε στη ΓΑΜΑ θα κάνει και στη ΒΙΤΑ. Στη ΒΙΤΑ όμως. Είχε καταρχήν απέναντί του Μυροφορίδη. Είχε Μονεβασιώτη. Είχε Πανουριά. Και εκεί το παρασκήνιο ευγιάζει. Είχε Μπύρο. Επί 10. Βέβαια. Είχε διάφορους. Πήγαινε στη Σπάρτη και νόμιζε ότι έπαιζε με τον Λεωνίδα και τους 300. Όταν έπαιζε με τον Άρη. Και όταν έπαιζαν με τη Λαμία. Περάστε, φεύγανε κύριε, και ήταν ο εφιάλτης. Συγγνώμη που σας κάναμε φάουλ και τέτοια. Ναι. Συγγνώμη που σας κάναμε και ένα φάουλ. Ανθρώπινα είναι. Ρεαβόγλου που είπα από τον Εύωσμο περνούσε η Λαμία και γινόταν τα κόρνερ.
Τριακόρνερ πέναλτι. Αυτή η Manchester United. Το παίζει και αυτό, το πρόλαβε. Το τριακόρνερ, ναι, το παίζα. Α, το πρόλαβε. Μπακότερμα, πρόλαβε και αυτά. Μπακότερμα παίζαμε και παίζαμε και το άλλο μετά. Πετούσαμε και ρίχναμε τα. Τζαμί. Τζαμί παίζαμε. Καπάκια παίζαμε. Εντάξει, καλώ. 40 χρόνια είναι. Εντάξει, τάζει. Μια χαρά. Okay. Έχει καλέ εποχέ οπότε. Τώρα παίζει ο γιο μου ο εξάρτητο με το Samsung Galaxy. Ναι, ναι. Και γιατί δεν παίρνουμε το 4 το PS, το PlayStation το 4 και το 3. Όχι, εγώ αυτά τα βλέπω τα παιδιά με τα ίντερνετ και με τα τέτοια όλη τη μέρα και με τα social media και να πατάνε τα κουμπιά. Και τι να το πω. Να το πω όλη την ώρα. Να βγουν στι σαλάνε και να παίξουν τα παιδάκια. Να μαλώσουν. Το κινητό είναι. Να μαλώσουν με του συνομήλικου του. Του λέω, περνάω όταν περνάνε με άσπρο ασφαλέ, του λέω πέτα μια πέτρα. Δεν πετάει, καλό παιδί. Δεν αφήνει μάνα. Πάλι εκεί με ασπρόμα, κοιμάσαι, ξυπνά το ασπρόμα, σκέφτεσαι. Πε σε μια κόκκινη φανέλα. Και την κόκκινη πετάμε εμεί. Υπάρχει σύνθημα και Ολυμπιακό, για όλου τα λέμε. Εντάξει, εμένα μου αρέσει το κεντρικό μαύρο. Το έχω μια τέτοια, ο μπαμπά. Βαθιά μέσα σε λίγο παοκτσάκι, βαθιά. Εγώ μη ξέρω μεγάλωσα. Πού, Τούμπα. Βέβαια, τότε. 23ο δημοτικό Τούμπα και πειραματικό Τούμπα. Κλεάνθο πηγαίνει στο σχολείο. Μεσά το Άρης και τέτοια. Κανονικά. Ήμασταν και πιο πολύ τότε στην Τούμπα, κυκλοφόσαμε πιο άνετα. Μετά το 90. Τότε που άρχισε λίγο οπαδικά ο Άρης μετά το 88 που βγήκε ο Super 3, άρχισε και ο Άρης να έχει τα δικά του τα ΣΕΑ και τα ΜΕΑ. Γιατί μέχρι τότε προ Super 3 εποχή δεν ήμασταν. Να είμαστε ειλικρινεί. Έτσι μετά, θέλω. Όταν μιλάς, έτσι εγώ συζητάω. Να ξέρεις, όση ώρα θέλεις. Εγώ μετά δεν θέλω εντάσεις. Το 88 λοιπόν που υπήρξε Super 3 και βγήκε και τα λοιπά και αρχίσαμε να φοράμε και εμείς φανέλες. Άρχισαν να αγριεύουν λίγο τα πράγματα. Τώρα δεν μου αρέσει όπως είναι. Τώρα έχει αγριέψει πάρα πολύ η κατάσταση. Έχει ξεφύγει η κατάσταση σε πολλές περιπτώσεις. Αρχίζουν, βγαίνουν μαχαίρια, τέτοια πράγματα. Όχι, όχι, αυτά είμαστε κάθετα, αντίθετοι. Το ποδόσφαιρο είναι ομορφιά. Είναι ωραία καζούρα την επόμενη μέρα. Το τι έγινε. Είναι πηγή ζωής αυτά. Ο Λίμπερο, ως ραδιόφωνο, τώρα είσαι στην παρέα μας εδώ και λίγο καιρό. Ναι. Ο Λίμπερο ως ραδιόφωνο είναι η φιλοσοφία του. Και έτσι ο Λίμπερο θέλει καζούρα. Θέλω να έρχομαι εγώ το πρωί. Θα έχω χάσει από τον ΠΑΟΚ. Να με κάνει. Έτσι, να γελιοποιηθεί, να ξεφτυλίσει. Δεν ξέρω τι που κάνω ακόμη το πρωί. Ναι. Να χάνει ο Ασλαμάς από τον πύρο και να τον κάνω γιογιό. Ναι. Χωρίς υβριολόγιο, τέτοιο. Κάτσε, δηλαδή, να σου πω κάτι. Και γιατί ασχολούμαστε με τα αθλητικά. Έτσι. Δηλαδή, άμα δεν μπορώ να σε πειράξω, τι να κάνω. Να αγκαλιαστώ με τον Αριανό, να φιλιέμαι με τον Αριανό και τελειώσαμε. Άμα δεν έλα, σε κουλαντρίσω λίγο, αυτό θέλω εγώ. Θα συμφωνήσω απολύτως. Γι' αυτό φέραμε και ράδιο Μαρμίτα. Με ντρούλινγκ και τρέγια τα βράδια 8 με 10 στο Λίμπερο. Γι' αυτό και εγώ με τον Γκάλβο πήγα να πω. Τον παίχτη, τον παλιό. Ναι. Καλώς παίχτη ήταν αυτό. Ίδιο στυλ με τον Γκόλκα έχουν. Καλώς παίχτη ήταν αυτό. Ίδιο δεξί. Λίγο πιο χοντρό είναι ο Γκάλβο. Λοιπόν, άμα δεν μπορώ να πειράξω τον Γκόλκα δηλαδή, ρε φίλε, γιατί είμαστε εδώ στο Λίμπερο. Αφήνω. Απλά κάποιοι δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό έχει όριο. Να σταματά κάπου. Έτσι. Δεν πρέπει να προσβάλλει θεία, μάνε, σπίτια, ποτέ. Παιδιά, σκυλιά, γατιά. Αυτά. Είναι κάτι σαν την ελευθερία. Σταματάει εκεί που ξεκινάει η ελευθερία του άλλου. Μ' αρέσει που κάνουμε μια εκπομπή με τον Βολτέρο να είναι κυρίαρχο. κτλ. Δεν μου είπε. Τι θα γίνει εσύ όμω. Εγώ τι θα παίξω. Πρόσεχε. Εγώ. Να κάνω τη διαφορά. Όχι, εγώ δεν παίζω. Δεν παίζω τέτοια παιχνίδια. Μόνο πρέπει να παίζει. Ξέρω, Σοφία, εδώ κάνουμε αγώνα να σε πω ότι δεν υπάρχει. Εγώ βλέπω που έχει προσφορά η Goldbet και παίζω εκεί μόνο. Ενημερώνομαι κιόλας για τις προσφορές καθημερινά. Τρέχουν προσφορές και σε καζίνο και σε στοίχημα για όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες. Δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα. Μπείτε, γραφτείτε, κάντε μια εγγραφή. Τα νύχια που τα κάνεις, υπάρχει συγκεκριμένο μαγαζί. Υπάρχει συγκεκριμένο μαγαζί, ναι. Είναι ένα και μοναδικό. Κάτω δωρεάν διαφήμιση. Μας προσφορά από το Βασιλιά. Ό,τι θέλει. Πες. Είναι στα δυτικά. Στα μέρη μου είναι. Δυνατά. Είναι κορδελιό. Το κορδελιό είναι ασπρόμαυρο. Δεν είναι κίτρινο. Τα έχω βρει στη Θεσσαλονίκη, α πούμε. Αυτά είναι γνωστά τη πάση το τι γίνεται. Είναι γνωστό τη πάση. Άκου τι μας είπε τώρα, το κορδελιό είναι ασπρόμαυρο. Το ελευθέριο τι είναι. Το ελευθέριο κι αν δεν είναι. Οι χαρμακιώτες. Οι χαρμακιώτες. Και έτσι λέγεται το μαγαζί. Όχι, δεν λέγεται το μαγαζί. Πώς λέγεται. Είναι η Χριστίνα, εκεί στο Κορδελιό. Ναι. Η Χριστίνα εκεί στο Κορδελιό. Εμείς μπορούμε να πάμε να το φτιάξουμε. Θα κάνω εγώ. Θα κλείσω εγώ ένα ραντεβού να μας περιποιηθεί. Ναι. Θα πάμε. Εννοείται, σαν να είμαστε εκεί. Μανικιούρ ή πεντικιούρ. Και τα δύο. Και τα δύο πού αλλού όμως θα πάμε αυτές τις μέρες, πού αλλού θα πάμε. Πού να πάμε, πες. Θα πάμε στην έκθεση και συγκεκριμένα πού θα πάμε. Στο περίπτερο. Στο περίπτερο 13 του Άρη και μετά στην Goldbet. Θα πάμε πρώτα στο περίπτωμα του Γκόλμπετ και μετά. Και θα κάτσουμε κιόλας εκεί, γιατί στο Άρη θα έχει και κόσμο. Θα πάμε άνετα, τι ώρα θέλουμε να περάσουμε. Καταρχήν στο Άρη θα είναι ο Καρυπίδης. Θα πάρουμε Καρυπίδη και θα τον πάμε τον πρόεδρο στη Γκόλμπετ. Ναι, ωραίο συνδυασμό. Είναι ωραίο συνδυασμό. Πού να έρθουν από του ΠΑΟΚ, ακατάδεκτοι είναι.
το περίπτερο του ΠΑΟΚ στην Goldbet. Δεν θα έρθουνε. Εύκολα μπορούν να έρθουν. Θα έρθουνε, λες. Ήδη είναι εκεί, μη σου πω. Είναι ήδη εκεί. Βέβαια. Παρασκήνιο. Εγώ σήμερα δίνω ένα match, έτσι για να γελιοποιηθώ. Α, δίνεις. Ναι, θα δώσω match. Δίνεις και προγνωστικά. Θα δώσω τώρα. Κοίταξε, άμα δίνεις προγνωστικά πρέπει να μου το λες. Θα σε φτιάξω εγώ. Θα κάνω προώθηση Facebook και τέτοια, φίλε. Εγώ σε αυτά έχω μαύρα τα μεσάνυχτα. Έχεις τα μαύρα μεσάνυχτα. Είσαι εμπνευστής της σειράς. Ακριβώς. Πολύ ωραία η Βλαντή. Η Βλαντή. Κάνει τα νύχια και αυτή στη Χριστίνα. Η Βλαντή είναι μέσα για μένα στη τελευταία δεκαετία. Στις τέσσερις κορυφές Ελλήνες ηθοποιού. Συμφωνώ. Ναι. Με την Ελένη Ράντου για μένα πρώτη. Δυνατή και η Ελένη Ράντου. Ηθοποιάρα. Πολύ ωραία. Πες το παιχνίδι. Το παιχνίδι. Και μετά θα πάμε σε break. Ή θες να κρατήσεις αγωνία. Όχι, καμία αγωνία. Να πάμε σε break και μετά να περιμένουν όλοι να συντονιστούν για να ακούσουν το παιχνίδι. Α, συντονιστούν λοιπόν. Ναι, τέτοιο, break. Κάνε break. Πολύ ωραία. Break. Νύχια μάθαμε που θα κάνουμε. Πανέτοιμοι είμαστε. Και μανικιού και πεντικιού οπότε. Τα πάντα και μασάζ, αποτρίχωση, κουκλάκια θα σας κάνω. Μασάζ light φαντάζομαι. Ό,τι θέλει ο καθένας. Ωραία. Χατήρια δεν θα χαλάσουμε. Ό,τι θέλει ο καθένας. Α, και άνθρωποι είναι. Ό,τι θέλει ο καθένας. Διευθύνσεις οπότε. Ωραία. Εντάξει. Η Χριστίνα όλα ή έχουμε team. Team. Έχουμε. Τι... Για εσάς τους δύο. Φαντάζομαι δεν ξέρεις από αυτά. Εσύ πρώτη φορά τα ακούς. Για τα νύχια. Για τα νύχια. Για τα νύχια. Λοιπόν, άρα νύχια κάνουμε. Μασάζ κάνουμε. Αποτρίχωση κάνουμε. Μάθαμε goal bet τι θα παίξουμε για να πάρουμε το πρωταθλητή Άρη. Αυτό μόλις το παίξετε, τρέξτε να πληρωθείτε κατευθείαν. Είναι από τα στοιχήματα που μόλις το βλέπεις στην Goldbet, το πληρώνουν ακαριέα. Ωραία. Και τώρα πρέπει να πάρουμε και κάτι έτσι. Τώρα εδώ για το σημερινό, για το ακαριέο. Ναι, τι θα παίξουμε. Εγώ λέω τι θα παίξω εγώ. Ναι, από εκεί και πέρα δεν προτείνω κανένα. Δεν προτρέπω κανένα. Εσύ θα παίξω και εγώ. Ναι, δεν προτρέπουμε, παιδιά. Σε καμία τον περίπτωση. Αν θέλετε, παίζετε. Ναι. Εννοείται. Λοιπόν, παίζει η Ιταλία με την Πολωνία. Όχι και ποιο. Η Ιταλία με την Πολωνία. Σε αυτό το Nations τέτοιο. Ναι, σε αυτό το Nation στο καινούριο. Μάλιστα. Το περίεργο που δεν ξέρει κανείς το τι γίνεται. Λίγκα Εθνών. Μπράβο, τη Λίγκα Εθνών. Με προπονητή το Μαλντίνι. Η Ιταλία λοιπόν δεν ήταν στο παγκόσμιο κύπελλο όπως όλοι ξέρουμε. Μάλιστα. Και θεωρώ ότι πρέπει να ξεκινήσει με μία νίκη. Με μία νίκη, ναι. Μαζί Πολωνία, με το over. Ιταλία ή Ιταλία-Πολωνία. Ιταλία-Πολωνία. Μάλιστα. Με over δίνει τον Ιταλό. Άσο και over. Άσο και over. Θα δεχτεί γκολ, αλλά θα κερδίσει. Αυτό έχουμε στο μυαλό μας. Κάτσε, θα δεχτεί γκολ, θα κερδίσει. Θα δεχτεί το 2-1. Άσο και over. Υπάρχει, είναι ένα πάρα πολύ. Είναι αποτέλεσμα με σύνολο γκολ. Άσο και over. Οπότε το 1,66 αυτόματα εκτινάζεται στο 3,10. Λοιπόν, το άτο στερητικό ήταν αυτό. Ναι, ναι. Άμα, δεν μου λες, άμα πιάσω μόνο ένα από τα δύο μετά. Πιάσω το ένα από τα δύο. Μα το πιάσω και δύο χωριστά. Αν πας να πιάσεις το ένα από τα δύο και πας να πληρωθείς, θα σε βγάλουν μέσα από το μηχάνημα με ένα χέρι και θα αρχίσει να σε βαράει και θα σταματήσει μετά από κανένα 20 λεπτό. Με νύχια ή χωρίς. Ωραία. Άρα. Άσο και over στο Ιταλία-Πολωνία θα παίξει ο κύριος και Όθωνας. Και παίζει και η Αλβανία με το Ισραήλ. Αλβανία δεν είναι, ρώτα μένα. Σ' ακούω. Δύο παίκτες. Σ' ακούω. Μαύραη και Μπάσα. Ωραία. Τι θες να πάρω να ρωτήσω. Εγώ θέλω τον Άσο. Τον Άσο θέλω. Ναι. Ένας Άσος ο οποίος είναι πάρα πολύ πληρωμένος άριστα. Τώρα εμείς με 2-31. 2-31 ως ρεπόρτερ Άρη πρέπει να ξέρουμε την κατάσταση της ομάδας, ποιος είναι καλός. Αυτός ο Μπάσα δεν σε θυμίζει λίγο το Λεγκμπέλο τον παλιό που είχατε. Φυσιογνωμικά, όχι, φυσιογνωμικά. Ο Μπάσα, αν στον βάλω, του το είπα κιόλας, ναι. Πάνω όταν ήμασταν Ολλανδία, τον έκανε συνέντευξη, ναι. Και του έδειξα μια φωτογραφία. Ποιο Έλληνα τραγουδιστή του έδειξα. Ποιο. Μα θες να στον βάλω φωτογραφία τον Μπάσα και να μου πεις ποιον Έλληνα τραγουδιστή θυμίζει. Θα ρωτήσουμε τη Σοφία πρώτα. Περίμενε. Λαϊκός τραγουδιστής. Δικός μας. Το Μαργαρίτη. Φάτσα. Είναι ίδιος. Ο Μπάσα λοιπόν είναι. Εγώ τη μούρτη του Μπάσα. Επίσης θα δώσουμε την Αλβανία λοιπόν, είπαμε άσο. Έτσι, απλό άσο. Είναι ένα 2-31. Το οποίο συνδυαστικά με το 3-10 της Ιταλίας είναι κάτι εκπληκτικό. Κάτι κιθάρες και το μπάσο. Α, μπάσο πάτησες. Το όργανο πάτησες. Τώρα που βλέπω αυτά τα μπουζούκια και τα. Να βάλουμε και τραγουδιστής δίπλα για να καταλάβει. Να ξέρεις. Στα μπουζούκια της Θεσσαλονίκης της δεκαετίας του 80, στα μέσα του 80. Υπήρχε ένα μαγαζί το οποίο λεγόταν Δούκισα με κόκκινα καθίσματα στην περιοχή κοντά στο Καφτατζόγλιο και ξέρεις τι είχε, φίλε Χρύσανθε. Είχε λουλουδά αντί για λουλουδού. Το κάνε το εικόνα λίγο στο μυαλό σου. Λουλουδά. Τρε πώς να το φωνάξεις. Μα πώς θα το φωνάξεις αυτό. Έλα. Και το λέει. Λαϊκό. Σου θυμίζει αυτός. Α, ο τέτοιος, ο Καραφώτης. Έλα, ρε φίλε. Ίδιος. Είναι ίδιος ο Καραφώτης. Ίδιος ο Καραφώτης. Και του το δείχνω και του λέω.
Πω, πω. Ο πατέρας σου πήγαινε στα Τρίκαλα. Ίδιος, ρε. Τι έγινε, ίδιος ο Καραφώτης είναι. Αυτός το αξίζει, τι μπορεί να γίνει. Μπορεί σε μια βραδιά που είναι μερακλωμένος και μόλις έχει μάθει τα ελληνικά αυτός ο Μπάσα να πάει να τραγουδήσει. Ναι. Και να έρθει σε μια άλλη φορά να παίξει λίγο, να βοηθήσει. Να παίξει ο Καραφώτης. Ναι, να βοηθήσει. Να βοηθήσει. Ένα δεκάλεπτο. Δυνατός είναι ο Καραφώτης. Μ' αρέσει. Καλή φωνή, λαϊκή. Μ' αρέσει. Τον είχα δει στο Regency. Και σοβαρότατος. Τον είχα δει στο Regency στην παράσταση που έκανε με την Καρά και τον Τσαρούχα. Εξαιρετικός και ωραίος τύπος. Και ασχολείται και με ποδόσφαιρο. Είναι αεκτσής βέβαια αυτός. Εντάξει. Ασχολείται από τα Τρίκαλα. Αλλά ωραίο και ωραίο παιδί. Έχει όλο το πακέτο για τραγουδιστής. Και κάνει μια αξιοπρεπέστατη καριέρα. Και ωραία φωνή. Και ωραία φωνή. Εμένα μου αρέσει ο Καραφώτης πάρα πολύ. Σε ένα Σοφία. Εντάξει. Νομίζω όταν ήταν στις αρχές ήταν λίγο εκεί το ωραίο. Αλλά τώρα εντάξει. Έχουν περάσει κάποια χρόνια. Δεν έχει τη γοητεία που είχε. Από τους Έλληνες τραγουδιστές αυτούς τους νεαρούς. Εγώ θεωρώ ότι ο Οικονομόπουλος είναι καλύτερος από όλους. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Ένα πράγμα μου με χαλάει. Ότι? Το βαμμένο μαλλί. Δεν άλλαξε. Είναι άλλο βαμμένο. Μα το άλλαξε. Το είχε βάψει όμως στην αρχή. Εντάξει, είναι η νοοτροπία αυτή. Έδειξε όμως διαφορά. Έδειξε. Βέβαια, έδειξε ωραίος. Διαφορά. Ωραίος. Ωραίος. Όλα του τα τραγούδια είναι ένα και ένα. Είδες τι εκπομπή κάνουμε από όλα. Βασιλική, αντιβασιλική. Καταρχήν εγώ ξέρεις. Πάω, κάρι, νύχια. Μουσικά με τον Κόλκα. Εγώ είμαι. Γεωργία Ράπου και τέτοια πράγματα. Βασιλική Νταντά. Βασιλική Νταντά. Αυτά είναι και Βασιλική Νταντά. Η Βασιλική Νταντά είναι αργά. Γιατί του ξεχωρίζετε όλου του άνθρωπου με το τι ομάδα είναι. Όχι, δεν είναι καλό αυτό. Δεν του ξεχωρίζω με το τι ομάδα είναι. Δηλαδή, όταν είναι Αργιανού, είναι καλό ο Καβίτσι. Όχι, και... όχι. Ναι. Εγώ λόγω ρεπορτάζ και επαγγέλματο, παιδί μου, έχω μια πιο άμεση προσέγγιση. Η Βασιλική Νταντά, λοιπόν, είχε διαρκεία στον Άρη. Ναι. Εκεί τη γνώρισα. Πριν γίνει η Βασιλική Νταντά που την ξέρουν όλοι. Εσύ, αν πει Βασιλική Νταντά, εγώ θα πω Κατερίνα Στικούδη και σταματάνε όλοι. Κατερίνα Στικούδη. Σταματάνε. Παίρνω κι εγώ διαρκεία. Παίρνω κι εγώ διαρκεία. Θα πάρω, ναι, θα πάρω. Θα πάρω. Μια γυναίκα. Εγώ δεν σου είπα Κρεμλίνου πριν, Μαριπόσα. Ναι, ναι, ναι. Σου είπα. Έτσι. Εντάξει. Okay, είμαστε. Άλλα στοιχήματα εκτός από ποδόσφαιρο και δεν υπάρχει και στον κλουμπό. Πολύ ποδόσφαιρο εστιάζουμε. Ναι. Εσείς εστιάζετε πολύ ποδόσφαιρο. Γκόλμπερτ δεν εστιάζει ποτέ μόνο στο ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλα τα αθλήματα έχουμε τα πάντα. Τα πάντα. Έχει μπάσκετ, handball έχει. Έχει φόρμουλα επίσης. Έχει box, τένις, έχει πολιτική. Έτσι. Ας πούμε τώρα που μπήκα και είδα δίνει... Να ποντάρεις, ας πούμε, ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ τον 2020. Καλά, τώρα αυτά είναι ωραίο στοίχημα, αυριανό. Θα έχει πεθάνει 10 φορές τότε. Ναι. Έχει βόλεϊ, αμερικάνικο ποδόσφαιρο, ράγμπι, έχει υποδρομίες, κοινοδρομίες στο live. Oh, με live stream. Πάρε λίγο το σταμάτη να τηλεφωνώ. Να τρέξουμε να πούμε. Κοινοδρομίες παίζει ο σταμάτης, ναι. Κρίκετ έχει, beach volley, υδατοσφαίριση, ping pong. Να πω μια σχετική ιστορία με τις κοινοδρομίες που λες. Βρέθηκα πριν από 12-13 χρόνια στην Κύπρο, στη Λεμεσό. Λεμεσό. Εκεί παίζουν σκυλιά ανελαίητα. Εγώ δεν ήξερα. Δεν ήξερα τίποτα. Λοιπόν, βλέπω έναν άνθρωπο δίπλα μου, παίζει σκυλιά στο θάνατο. Πόσα τρέχουν, 7-8 σκυλιά τρέχουν. 7-8, αλλά τρέχουν, σου μιλάω και έχουν και ένα. Ναι. Μετά μπήκαν αυτά στα στοιχήματα, στα προπό που βλέπεις. Ναι. Εγώ τότε παρθένος ήμουν και έβλεπα αυτά τα σκυλιά. Γινότανε χαμός με τις κοινοδρομίες. Απίστευτους τζίρους, τρομακτικούς. Όταν χάνεις, λες. Σκυλιά. Είσαι για τα σκυλιά. Ναι, βέβαια. Σκυλιά και άλογα μετά. Ναι, το άλογο εντάξει, το ξέρουμε. Και στα άλογα ο χαμός. Ναι. Και εκεί ένας διπλανός έπαιζε ποδόσφαιρο και με λέει, φίλε, έκανε βιολί. Το κοιτάω, εγώ λέω, τι έκανε, μου το λέω, κάτι δεν έγινε καλά. Και άλλο βιολί με λέει από κάτω. Τι γίνεται, με λέει. Τρία βιολιά στη σειρά. Λέω, καμία συμφωνική, όχι, στο κάτι παίζει και δεν του βλέπω. Βιολί είναι το διπλό. Δηλαδή, έπαιζε εμεί σαραδίπου πάφο διπλό. Α, έκανε βιολί. Τι βιολί έπαιζε. Βιολί, βίλα και τέτοια. Ναι. Ξέρεις, μην το πει το βίλα τον Κύπριο. Τι σημαίνει. Πώς δεν ξέρω τι βίλα, δεν ξέρω αν είναι δυνατό. Ωραία. Η Κύπρο ξέρει με τεράστιο κατακεφαλή. Να Κύπρο, ναι, ναι, ξέρω, δεν είναι. Έχω φίλη εκεί. Έχω φίλη εκεί, ναι. Και στην Κύπρο, φίλη η Σοφία. Η Κύπρο ξέρει τεράστιο κατακεφαλή εισόδημα. Έχουν. Δεν είχαν όμω χασούρα με τα capital και. Του φάγανε εκεί πολύ χρήμα. Τι γρηγοράδα ήταν αυτή. Τα λεφτά οι άνθρωποι τα είχαν στην τράπεζα. Αυτό δεν γίνεται. Να σε κλέβουν άλλοι συνάνθρωποι πίσω, πες ότι είναι μέσα στη ζωή. Ναι. Ποιο θα φάει τον άλλον. Εδώ και αυτή στη ζωή μας τι γίνεται. Άνθρωπο τρώει άνθρωπο. Άνθρωπο τρώει δεινόσαυρο, λέγανε παλαιότερα, αλλά τώρα άνθρωπο τρώει άνθρωπο. Οι τράπεζες οι ίδιες εκεί, οι άνθρωποι πήγαν Παρασκευή μεσημέρι και ας υποθέσουμε ότι είχαν 150.000 ευρώ στην άκρη. Τεράστιο νούμερο λέμε για την εποχή. Και τη Δευτέρα ξύπνησε και δεν έχετε 150.000. 150. Τα πήραμε εμείς. Ποιοι είστε εσείς, παιδιά, η τράπεζα. Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτά που βιώνουν. Αυτό δεν έχει γίνει ούτε στην Ελλάδα. Ούτε στην... Αυτό με έκανε εντύπωση. Δεν έχει γίνει ούτε στην Ελλάδα. Έτσι. Έτσι. Νομίζω λίγο τα πράγματα ήταν διαφορετικά από ό,τι τα παρουσίαζε η τηλεόραση. Α.
Τι ήταν, δεν είχε πατέρα? Δεν τα φάγανε. Πριν τα ένα χρόνο πάντως που πήγα εγώ, που μπορείς να πεις ότι ας πούμε είχαν capital control, είχαν αυτή τη μείωση στις τραπεζικές τους καταθέσεις, εγώ δεν είδα κάποιο λαό έτσι με οικονομικά προβλήματα. Είναι... Είχαν πολλά. Ναι, είχαν πάρα πολλά. Αυτό που λέει ο Χρήστας. Και συνεχίζουν να έχουν. Πες ότι τώρα να σου πω κάτι. Έχει ο Σαββίδης καταθέσεις. Ναι. Και πάνε και του κάνουν κούρεμα. Ναι. Πάλι θα έχει καταθέσεις και πάλι θα έχει πολλά. Απλά θα έχει λιγότερα από ό,τι είχε πριν. Θα έχει όμως και κάποια ζημιά. Δεν θα έχει. Ναι, εξαρτάται. Ανάξια λόγο. Ανάξια λόγο. Πάντως έχουν θα ισορροπήσει την επόμενη ώρα, όχι την επόμενη μέρα. Έχουν ανακάμψει πάρα πολύ εύκολα. Όπως εμείς που βγήκαμε έτσι και είμαστε σε μια άνοδο τώρα. Έτσι. Γιατί δεν είμαστε. Και σιριζαϊκό μπουλζάκι φοράει σήμερα. Δεν είναι, είναι φούξ. Είναι φούξ. Αυτό ακριβώς. Με λένε Σοφία τα καλύτερα λόγια. Με είδατε το Θεσσαλονίκο το κλασικό. Τα καλύτερα λόγια για τη φωνή σου. Φίλοι και γνωστοί μου. Ευχαριστώ πολύ που μας ακούει. Και τους λέω ότι και ο συνδυασμός ολόκληρος είναι πολύ καλός. Ευχαριστώ πολύ. Μπορούν να έρθουν και να μας δουν πού. Γιατί θα πάμε. Στο περίπτερο της Goldbet. Φυσικά. Άμα μαθαίνω. Οι άνθρωποι είναι εκεί, γιατί έχω πληροφορίες, ενημερώθηκα πριν έρθει εδώ πέρα. Το ετοιμάζουν. Δεν είναι ακριβώς περίπτερο, θα είναι κατάστημα. Κατάστημα. Είναι πανέτοιμο. Θα έχει μέσα πολλές τηλεοράσεις. Είναι πάρα πολύ όμορφος ο χώρος. Πρέπει να μιλήσεις την άλλη εβδομάδα να έχουμε καμιά προσφορά εδώ στην εκπομπή. Δηλαδή να πληρωθεί ένα στοίχημα χωρίς να παιχτεί ο αγώνας. Αυτό υποθέτει ο Χρήστας. Να τελειώσει ένα μάτς και να ποντάρει ο κόσμος μετά. Θα ετοιμάζουν πολλές εκπλήξεις εκεί στην έκθεση. Μπορεί δηλαδή να περάσει κάποιος και να μάθει. Μοιράζουν και δώρα επίσης πολλά. Δεν θα είναι δηλαδή έτσι. Πήγα, ενημερώθηκα, έφυγα. Και σας τα μοιράζουν τα δώρα, εσύ και άλλες. Εγώ δεν θα είμαι εγώ εκεί. Όχι. Καλά, δεν είπε να έρθουν να μας βρουν τώρα. Εμείς θα περάσουμε να δούμε. Δεν θα πάμε να το δούμε. Δεν θα πει εκπομπή, θα είναι η Σοφία 8 με 9 το βράδυ, 7 με 6 το πρωί. Όχι. Guest εμφανίσεις θα κάνουμε εμείς. Guest εμφανίσεις, Σοφία. Guest. Εντάξει. Άμα guest, τι να κάνουμε. Guest, Σοφία. Κοίταξε, ο Star όντως πρέπει να είναι guest star. Θα πάμε τριάδα μαζί, όλοι μαζί. Εμείς θα πάρει το Star. Θα φωτογραφηθούμε, θα ανέβουν φωτογραφίες εκεί στα social media. Χαμός. Ωραία. Έχω και πολλούς και στο Instagram και στο Instagram. Πώς είναι όταν π.χ. πας κάπου και λένε 5 με 6, θα είναι ο συγκεκριμένος και όλοι πλακώνουν να βγουν φωτογραφίες και αυτά. Άνα μπράβο, κάτι τέτοιο. Είναι αντίθετο όλα αυτά. Η πλάτη είναι. Το παπούτσι σκέτο. Το παπούτσι. Ναι, είναι πολύ ωραία περίπτωση. Βέβαια, τι. Εγώ το πρωί έκανα διαφήμιση στην εταιρεία από την Αμερική. Μου λένε, έδειχνα εγώ αυτό. Κατευθείαν, να το αποδείξει αυτό το αριστερό άκρο τη μπλούζα σου. Ο Άρης φοράει φέτος. Κάτι που συχαινόμουν σε ποδοσφαιριστές ήταν να φυλάνε μπλούζες. Να φυλάνε το σήμα. Να φυλάνε το σήμα, αλλά όταν φυλάνε ενός μιας ομάδος δεν είχα κανένα πρόβλημα. Κάτι άλλο όμως που τους έχω και στο μυαλό. Δύο-τρεις ομάδες. Έχω πολλούς που έχουν τετράδες. Δηλαδή τι αγάπη ήταν αυτή. Κατά το Βοσκόπουλο το τραγούδι, το θυμάσαι, έκανε στην καρδιά σου λεωφορείο. Κορυφαίος. Ε? Κορυφαίος. Ανεπανάληπτος. Μάζεψε τα μπαγάζια σου. Πέντε φανέλες έχω ποδοσφαιριστή στο μυαλό μου. Μπορεί να φύγει. Όχι, σε κάνω quiz. Ναι. Πες μου ποδοσφαιριστή που να έχει φιλήσει τέσσερις διαφορετικές φανέλες. Χριστοδουλόπουλος. Φιλή όμως λέω κανονικό. Φιλούσε του ΠΑΟΚ, φιλούσε του Παναθηναϊκού, φιλούσε τη ΣΑΕΚ, τώρα φιλέ του Ολυμπιακού. Και στον Ολυμπιακό το εξέλιξε και όλα είπε και το τραγούδι. Είπε και αυτό, Ανέβηκε πάνω στην καρέκλα. Πήρε μπουκάλι τέτοιο, ζαγόρι, γιατί ακολουθεί ο διευθυντής μετά. Γι' αυτό πρέπει να τον κάνουμε. Βέβαια, κάνει αβάντα. Ένα πρόβλημα. Ζαγόρι τέτοιο αυτό και το είπε. Ο Σταδελόπουλος όμως με αυτό που έχει κάνει έγραψε το όνομά του στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου με χρυσά γράμματα, φίλε. Ποιο? Τέσσερις μεγάλες ομάδες, γιατί αυτές είναι τώρα. Ό,τι και να θες να πεις. Τέσσερις από τις πέντε, ναι. Τέσσερις από τις πέντε. Όπου και να πας, πάρε τώρα στην Goldbet. Πες πόσες είναι μεγάλες ομάδες. Πέντε θα σου πούνε. Δεν θα πω στην Goldbet. Πάνε τώρα στην Τζιμισκή. Και βρες όποιον θέλεις. Έλληνα, Ισπανό, Ιταλό. Θα σου πούνε. Πες μου τέσσερις μεγάλες ομάδες της Ελλάδας. Μία θα σου πούνε. Άρης. Στην Τζιμισκή λέμε εδώ που είναι μόνο Θεσσαλονίκη, κέντρο Θεσσαλονίκη. Γιατί επειδή η αστή δηλαδή είναι αυγιανή αυτό το λες. Και η πιο λαϊκή τάξη είναι παοξίδες. Ενστερνίζει σε κάτι τέτοιο, δεν το πιστεύω. Αυτό ίσχυε. Μέχρι το 80. Άραστε. Με τον Αντρέα αλλάξαν όλα. Γίναμε όλοι αστεί και όλοι λαϊκοί μαζί. Ένα πράγμα. Αντρέας, εγώ με τη λαϊκή μουσική. Λαϊκή και εγώ. Αντρέας Μορφή. Μορφή. Ο Αντρέας. Σαν είναι γιος του πίσω Τσίπρας, ε. Γιος του. Εγγονός περισσότερο. Ναι, εγγονός. Ναι. Από ορίς βέβαια πως ο κανονικός ο γιος είναι γιος, είναι γιος του, αλλά του μοιάζει κιόλας. Δεν είναι γιος του κι αυτό, δεν είναι. Το ποδήλατο, που πέφτουν. Ναι. Που δεν ξέρει να καποδήλατο. Φατσικά είναι ίδιοι. Από τραγική φιγούρα. Απορρίζει βέβαια, αλλά τέλος δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Αλλά εντάξει. Θέλω πριν κλείσουμε, αν θυμάσαι ιστορία από δεν θα μας πεις. Δηλαδή μας είπες Κύπρο τώρα. Κάτι χαρακτηριστικό, κάτι δεν μπορεί. Δεν μπορεί να μην έχεις κανένα. Δεν είχα κάτι με περιπτωτικά κάτι συγκεκριμένο. Όχι, όχι.
Είναι και πρόσφατα τα ΟΠΑΠ αυτά. Τώρα είναι γκολμπέτα από φέτος. Αυτά ναι, δεν ναι. είναι πρόσφατα. Αυτά. Δεν έχει κανένα τέτοιο. Δεν έχει ανέβει κανένα. Στο Λούνα Πάρκ, τίποτα. Κάνα λουκάνικο. Στο Λούνα Πάρκ, τώρα μιλάμε για πριν από 35 χρόνια. Ναι. Εντάξει, παλιές ιστορίες. Παλιές ιστορίες αυτέ. Μάλιστα. Ποιο δεν ανέβηκε. Όλοι. Είναι δυνατό. Γι' αυτό πηγαίναμε. Γι' αυτό πηγαίναμε. Τώρα δεν έχει και ΠΑΟΚ το Σαββατοκύριακο. Άρα θα ασχοληθεί με το Nations. Nation, συνέχεια, Ισπανία δεύτερη κατηγορία θα παίξουμε που έχουμε μηδενική γκανιότητα και εκεί. Βέβαια, Ισπανία δεύτερη για πέσα μηδενική γκανιότητα. Έχουμε Ισπανία, θα παίξουμε. 25 Ισπανούς έχουμε στις ομάδες μας. Έχουμε στο παιχνίδι Μαγιόρκα, Κάντιθ σήμερα στις 10 η ώρα που είναι. Είναι Ισπανία Β αυτό. Ισπανία Β. Σεκούντα. Σεκούντα. Ναι. Να πάρω τον Πάκο ένα τηλέφωνο να ρωτήσω τι και πώ. Να μαθαίνει. Πρέπει να αναπτύξω ένα δίκτυο. Έχω δηλαδή δύο Αλβανούς στην ομάδα. Τέσσερις Ισπανούς, πέντε πώ έχω. Αργεντίνους δύο. Με Μπόκα αυτά να ρωτάω. Μπόκα, River εκεί μας ενδιαφέρουν αυτά. Με τα μεσονύχτια, τι γίνεται. Μπόκα, Κολάσο. Μένα... Έχω και Κολάσο και τη σύζυγο Κολάσο η οποία είναι φανατική. Τέσσερις στους πέντε φίλους με τζογαδόρους που ασκούνται μέσα. Είναι Μπόκα. Μπόκα. Βέβαια. Έχει κλείσει σπίτια φίλοι Μπόκα που δεν φαντάζεσαι. Ναι. Ένα, δεν θα ξέρει, λες, ενώ κοιμούνται τα 9 εκατομμύρια Έλληνες αυτοί ασκούνται. Καταρχήν κάποια στιγμή σπίτια πρέπει να κλείσει ο Κολάσο που έπαιζε δανεικός από Μπόκα, δεν θυμάμαι σε ποια ομάδα. Και έβαλε γκολ στην Μπόκα ως δανεικός της Μπόκα. Και μετά δεν και λέγαν όλοι άσο. Όχι, τον στείλαν σε εμάς τώρα. Σε απόσταση ασφαλείας. Δεν ζει στην Αργεντινή. Με αυτή την έννοια. Γιατί δύσκολα. Πώς θα πήγαινε σπίτι. Άντε και εγώ λέω τι ήθελε να πάει σπίτι. Πώς δεν μας είπε. Η φανατική της Μπόκα οπαδός που είναι μοντέλο εκεί και τα λοιπά. Και κούκλα εδώ μεταξύ. Γνωστή στη φίρμα στην Αργεντινή. Όλο με φανέλες της Μπόκα και ξέρω εγώ. Και τον άφησε λέει έξω από το σπίτι εκείνο το βράδυ. Γενικότερα θα τον αφήσει, Χρυσάνε. Όχι έξω από το σπίτι. Έξω από τη ζωή της θα τον αφήσει. Όχι, όχι. Αγαπημένο, ήρθε εδώ, Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Η Σολσίτο, πώς τη λένε και τα λοιπά. Τα ξέρεις και αυτά, ε. Τι. Και το γυναικό. Μπράβο, ωραίο ρεπορτάζ κάνεις. Αναλυτικό. Το ρεπορτάζ πρέπει να είναι συνολικό. Καταρχήν πρέπει να ξέρεις ότι το καλύτερο ρεπορτάζ. Εντάξει, εγώ έχω τα παιδιά μου τώρα στο Λαμπαοτάρης που ασχολούνται. Δεν ασχολούμαι εγώ με το αγοριστικό. Με Σταύρο ασχολούμαστε με άλλα πράγματα. Διοικητικά και τέτοια. Αλλά το καλύτερο ρεπορτάζ πάντα το έχεις. Από τους συντρόφους των ποδοσφαιριστών. Ναι, πολύ δυνατό αυτό, βέβαια. Ξέρουν τα πάντα, τα μέσα και τα έξω. Επίσης, πρέπει να ανέβουν τους άλλους τους παίκτες. Αυτός χθες το βράδυ ήταν στο Κάσπερ. Πώς θα παίξει μπάλα. Εγώ από ενδιαφέρον για την ομάδα το λέω. Όχι για να παίξει ο άντρας μου. Αηδία είναι αυτό. Αηδία. Πρέπει να τα μαθαίνεις αυτά. Είναι η πληροφόρηση. Και η σωστή. Και να δώσουμε και το στίγμα. Το στίγμα. Την παραβολή της ημέρας. Παρακαλώ. Οι μισοί Έλληνες είναι ρουφιάνοι και άλλοι μισοί εκπαιδεύονται να γίνουν. Αυτές τις μέρες στην πόλη θα έχει πολλούς. Γι' αυτό. Και εκπαιδευόμενους και κανονικούς με παράσημα. Πολύ ωραία. Έχεις κανένα άλλο να μας προτείνεις κάτι να πούμε. Εγώ το μόνο που έχω να προτείνω είναι, επειδή τρέχουν καθημερινά προσφορές, ποδόσφαιρο, καζίνο, τα πάντα. Ναι. Αύριο, άντε, όχι αύριο, επειδή είναι ας πούμε τα εγγένεια, την Κυριακή. Την Κυριακή. Αν έχει ωραία μέρα. Είναι τα εγγένεια του περιπτέρου του Άρη την Κυριακή. Πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, θα πάμε νωρίς. Πάμε μια βόλτα από την έκθεση απέναντι από το περίπτερο ενώ που θα είναι η Goalbet. Είναι να πούμε από την είσοδο από τα πανεπιστήμια. Από την πύλη 1. Ποιο περίπτερο είναι? Είναι απέναντι από το περίπτερο 1. Απέναντι από το περίπτερο 1. Είναι ωραία. Το στάνταρ κατάστημα. Ναι. Γράφει απ' έξω Goalbet. Θα το καταλάβουν. Ναι, δεν είναι ότι δηλαδή θα χρειαστεί πολύ να το ψάξουν. Ωραία. Ή μπορεί να μπουν στη σελίδα. Δεν χρειάζεται να είναι εγγεγραμμένοι. Βλέπουν τις προσφορές. Τους αρέσει. Κάνουν την εγγραφή τους εύκολα και γρήγορα. Και κύριε, θα μπορώ να κάνω εγγραφή. Φυσικά. Ωραία. Έτσι. Θα υπάρχει όσοι, λοιπόν, δεν πολύ το έχετε έτσι, με εκπαιδευμένο προσωπικό για να τους βοηθήσει στα πάντα. Μπράβο. Και να ενημερώσει σε όλα. Όσοι δεν είστε με τους υπολογιστές πολύ, πάτε τη βολτίτσα σας, πάτε στο περίπτερο και θα σας βοηθήσουν εκεί και θα σας χώσουν θα μέσα πάρουν στα και το δωράκι τους, έτσι. Θα πάρουν και το δωράκι. Ενώ από το σπίτι δεν έχει. Δεν έχει δωράκι. Από εκεί θα πάρεις κάτι. Εντάξει, θα πάω. Θα πάω. Θα έχεις και εικόνα όμως εκεί. Είναι καλύτερα από κοντά. Άμα πω ότι σε ξέρω, θα πάρω κάτι παραπάνω. Θα πάρεις κάτι παραπάνω, ναι, για σένα. Θα κανονίσω εγώ. Άμα πω ότι ξέρω τον Βασιλιά. Εκεί νομίζω θα πάρεις τα πάντα. Τα πάντα. Τα πάντα. Εκεί θα πληρωθείς κατευθείαν. Θα με βγάλουν κατευθείαν. Ναι, εκεί θα δώσουν έτσι πληρωμένο δελτίο. Παίξε Γαλλία, Γερμανία, ξέρω εγώ τέτοιο. Έτσι. Θέλω να δώσω τα περαστικά μου στη φίλη μου την Τώρα. Την Τώρα. Η οποία αυτή τη στιγμή λίγο βασανίζεται. Όχι τη μικρή εξερευνήτρια. Όχι, όχι, όχι. Στη φίλη μου και πανέμορφη Τώρα. Α, και πανέμορφη, όπα. Εμά αφού το έχει. Δεν έπρεπε να το πει στο δεύτερο. Αφού είναι φίλος, θα το πανέμορφη. Αυτονόητο, ναι, ναι. Έκανα και ένα λάθος, Ναι, και τι... Σωστότατο. Όπως επίσης και ευχές στη Μαρία, που παντρεύει τον επόμενο μήνα το γιο της. Α, με το καλό, μπράβο. Έτσι, η γάμη να γίνονται. Δηλαδή. Θα γίνει πεθερούλα. Ως εκεί. Νομίζω ότι δεν έχουμε κάτι άλλο. Ωραία.
Ήταν ο Βασιλιάς, ήταν η Σοφία, ήταν ο Γκεστάρ εδώ πέρα σήμερα, χωρίς να είναι ο στάρ της εκπομπής βέβαια. Θα κάνω σκασιές. Θα το βγάζω έξω. Θα κάνεις μπούκες. Θα κάνω μπούκες, ναι. Έτσι, μια φορά την εβδομάδα νομίζω ότι θα είναι ωραία. Θα κάνω, ναι, θα κάνω. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας χαιρετώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστούμε. Ελπίζω να δικαιωθείτε απόλυτα, γιατί μαζί σας θα δικαιωθούμε και όλοι εμείς που επιλέξαμε εσάς για την ενημέρωσή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Ενημέρωσή μας έπρεπε να πω, αλλά το άλλαξα λίγο. Λοιπόν, ακολουθεί Γιώργος Αγόρας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 3-5 έρχεται ο κύριος διευθυντής. Έχει πολλά να σας πει. Πολλά έχει να σας πει ο κύριος διευθυντής. Πάντα Παρασκευή μεσημέρι. Ο Ζαγόρας λέει όσα θέλει να πει και το βράδυ. Και επειδή λείπει το βράδυ, τα λέει όλα μαζί. Συλλεκτικές είναι οι εκπομπές του κύριου Ζαγόρα την Παρασκευή. Μετά, 5 η ώρα, θα έχουμε όλα μπαουτάρις, αλλά θα έχουμε τα παιδιά μας στο στούντιο εδώ, γιατί στις 6 έχει μετάδοση Αγροτικός Θέρας Άρης, πρώτο μάτς για Σιώπη, Μαρτίνες και Βίτορ. Όσοι δεν πάτε Εύωσμο, συντονιστείτε με Λίμπερο να ακούσετε τη μετάδοση του αγώνα. Και μετά τις 8, Ζάχος και Τάσος. Παπατρέγιας και Παπαντρούλινγκ θα έρθουν για την Μαρμίτα. Αυτά. Να έχετε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Ξανά μαζί Δευτέρα πρωί με Τρόικα στις 10 το πρωί. Να είστε καλά. Για χαρά.